Μιχάλης Καγιούζης, προπονητής του Κεραυνού, είναι εδώ δίπλα μου στον χώρο του σχολιασμού. Coach, ο Κεραυνός μαθηματικά στην πρώτη θέση στη regular season, στόχος επετεύχθη, αλλά πλέον τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πώς νιώθετε για αυτό το επίτευγμα πρώτα απ' όλα για την ομάδα σας και μετά μας πείτε για το σημερινό παιχνίδι. Με την νίκη, δεν ξέρω αν θέλω να ξεκινήσει από αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Όμως είχαμε και τη μονόλεπτο στη γη, είχαμε και την ελληνική σημαία εκεί ως ένδειξη τιμής, coach. Ναι, νομίζω ότι και σε αυτό θα σταματήσουμε. Δεν έχει σημασία. Μου είναι παγκερά διάφορο το παιχνίδι. Δεν μπορώ να εκφράσω τη θλίψη μου, το θυμό μου, την οδύνη μου για αυτό που έχει συμβεί. Την απεριόριστη παράσταση στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν έτσι άδικα, χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Νομίζω ότι ό,τι άλλο και να πούμε, ό,τι άλλο και να σχολιάσουμε σχετικά με το παιχνίδι πρώτη, δεύτερη, πραγματικά δεν ήθελα να είμαι εδώ πέρα καν σήμερα, την τελευταία εβδομάδα. Είναι λυπηρό, είναι τραγικό και δεν μπορώ να πούμε κάτι λάθος ή όχι. Η ουσία είναι ότι 60 άτομα χάθηκαν. Οι οικογένειές τους δεν θα τους ξαναδούνε ποτέ. Απλά εμείς είμαστε τυχεροί, τίποτα παραπάνω. Και πάλι συλληπιτήρια. Δεν μπορώ να πω κάποια ξυπνάδα για να πω είπα αυτό. Δεν έχει σημασία. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι κάθε βράδυ καλευθύσω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, το παιδί που περιμένω με αγάπη, με φιλή, γιατί δυστυχώς γίνονται πράγματα γύρω μας τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Είμαστε από τους τυχερούς, κάποιοι άλλοι δυστυχώς δεν ήταν. Είναι απόλυτα σεβαστό και έχετε απόλυτο δίκιο. Για μπάσκετ θα έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και στη συνέχεια τη σεζόν. Άρα, coach, να σου ευχηθώ κάθε καλό συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα. Δύναμη στις οικογένειες των ανθρώπων που φύγανε, τίποτα άλλο.